Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάρης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις, να εξηγώ και να αναλύω θέματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Η σημερινή ερώτηση έρχεται Ορφανίδης 83. Μου ζητάει να εξηγήσω τη διαφορά των πολεμικών τεχνών με τα μαχητικά σπορ και της αυτοάμυνας με τα combatives. Και εύκολο και δύσκολο, δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχω ουσιαστικά σαν θέμα ή το ίδιο το θέμα δεν το έχω ξαναμιλήσει, αναλύσει. Είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Η διαφορά πολεμικών τεχνών και μαχητικών σπορ. Έχω μιλήσει κατά περιόδους σε διάφορα βίντεο μέσα που έχω κάνει. Φιλτάτε. Αλλά έτσι όπως μου το ζήτησες εσύ να τα αναλύσω, θα είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, πολεμικές τέχνες, μαχητικά σπορ. Νομίζω ότι οι ίδιες οι λέξεις, μιλώντας ελληνικά, οι ίδιες οι λέξεις, έτσι, διαφοροποιούν την όλη κατάσταση. Πολεμικές τέχνες, μαχητικά σπορ. Το ένα μιλάει για πόλεμο και το άλλο μιλάει για άθληση. Οι πολεμικές τέχνες έχουν σκοπό την εκμάθηση τεχνών οι οποίες έχουν να κάνουν για αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα ως επιτοπλίστων είναι για να μπορέσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου από το οτιδήποτε θα μπορούσε να σου συμβεί με το καλύτερο και μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να έχεις. Τα μαχητικά σπορ είναι προσδιορισμένα έτσι ώστε να συμμετέχουν σε αγώνες, να μπορούν να σου δίνουν μετάλλια, να σου δίνουν κύπελα και να σου δίνουν αθλητική καταξίωση. Ανάμεσα σε άλλους αθλητές σου μαθαίνουν ευγενή άμυλα, σου μαθαίνουν φύλαθλο πνεύμα, σου μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία οι πολεμικές τέχνες δεν τα έχουν. Βέβαια στις πολεμικές τέχνες ένας δάσκαλος ο οποίος τις διδάσκει πρέπει να μάθει να δείχνει στο μαθητή, να μπορεί ο μαθητής να δείχνει σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός, να δείχνει συμπόνια, είναι πολύ σημαντικό. Να μου πεις συμπόνια, βέβαια, οι πολεμικές τέχνες έχουν να κάνουν με τη λογική της εξοδετερώσης του αντιπάλου. Εγώ πιστεύω ότι πάντα μπορείς να εξοδετερώσεις έναν αντίπαλο κάνοντας το λιγότερο κακό το οποίο μπορείς να κάνεις. Αυτό έχει να κάνει με τη λογική και μεταφέρουμε την έκφραση της συμπόνιας. Ο σεβασμός έχει να κάνει με το να σεβαστείς τον αντίπαλό σου, ο οποίος ναι μεν θέλει να σου κάνει κακό, έτσι, αλλά μη γνωρίζοντας πόσο κακό θέλει να σου κάνει, θα πρέπει να το σεβαστείς για να τον κάνεις εσύ το λιγότερο κακό το οποίο μπορείς να κάνεις. Στα μαχητικά σπορ υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σου επιτρέπουν να υπερβείς κάποια πράγματα, δηλαδή αν αυτός που παίζεις μαζί του, γιατί ουσιαστικά παίζεις μαζί του, έτσι, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να είναι άξιος να σταθεί απέναντί σου, ο διαιτητής ή και ο προπονητής του μπορούν να πετάξουν μια πετσέτα, να αποσύρουν τον αθλητή, να μην πάθει κακό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα στη διαφορά του μεταξύ των δύο, γιατί στην πολεμική τέχνη σίγουρα ο ένας από τους δύο παθαίνει κακό, ενώ στα μαχητικά αθλήματα προσπαθεί πάση θυσία ο αθλητής, έτσι, ο προπονητής, ο διαιτητής προσπαθούν να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή να μην υπάρξει, θα λέγαμε αυτό που είπα, σοβαρός τραυματισμός, έτσι, ή να μην γίνει κακό στον έναν από τους δύο αθλητές, γιατί η έκφραση έχει να κάνει με αθλητή, ενώ στην πολεμική τέχνη έχει να κάνει με μαχητή.
με πολεμιστή, αν τα λέγαμε τη λέξη, εντός εκτός εισαγωγικών, το θέμα της αυτοάμυνας με τα combatives είναι αυτό που ήδη αναλύω, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει η αυτοάμυνα, έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό σου πάση θυσία από οποιαδήποτε απειλή ή οτιδήποτε μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα εσένα, την οικογένειά σου ή οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται κοντά σου, το συνοδεύεις, έτσι, ή έχει να κάνει με σένα και πρέπει να το προστατεύσεις. Τα combatives έχουν να κάνουν με μαχητικό προσδιορισμό, ώστε να μπορείς, έτσι, να κερδίσεις κάτι απέναντι σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει το ίδιο απέναντι από σένα. Η ανάλυση των πολεμικών τεχνών και των μαχητικών αθλημάτων έχει διαχωριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη δεκαετία, θα έλεγα, επίσημα και πάρα πολύ τη δεκαετία του 90, όταν αρχίσανε να γίνονται τα κλουβιά, και εννοώ τα κλουβιά με πάρα πολύ συχνό τρόπο στην Αμερική, και αρχίσανε να γίνονται αυτά τα νόρους, τα octagon και τα γενικά, ας πούμε, όλα αυτά τα cage fighting και τα γενικά όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία είναι, ας πούμε, θα λέγαμε λίγο πιο blood sport. Εκεί αρχίσανε πλέον να γίνεται η διαλογή και ο διαχωρισμός των πολεμικών τεχνών με τα μαχητικά αθλήματα. Γιατί, όσο και περίεργο να φαίνεται, όσο και αλόκοτο να ακούγεται, δεν πάβει αυτά που έχω αναφέρει πριν από λίγο να είναι σπορ, έτσι, να γίνονται μέσα σε περιορισμένο ή σε ανοιχτό χώρο, δεν έχει σημασία, δηλαδή να γίνονται μέσα σε κλουβί ή να γίνονται σε τατάμι, αλλά δεν πάβει, ας πούμε, να είναι σπορ, δηλαδή υπάρχουν απαγορεύσεις σε κάποια χτυπήματα, αν η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει, υπάρχει ένας διαιτητής ο οποίος θα σταματήσει την όλη φάση, έτσι, θα λέγαμε λίγο πιο αργά από ό,τι γίνεται στα κανονικά αθλήματα, στα μαχητικά αθλήματα, έτσι, kickboxing, έστω και Thai boxing και σε οτιδήποτε πάλι, judo, jiu-jitsu ακόμα, έτσι, που ο διαιτητής, ας πούμε, κόβει τον αγώνα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σύντομο όταν βλέπει ότι ένας αθλητής από τους δύο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές του ικανότητες και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον άλλον και είναι σε πολύ παθητική θέση και κινδυνεύει να πάθει ζημιά, ο διαιτητής κόβει τον αγώνα πολύ πιο σύντομα, ενώ σε αυτά τα αθλήματα εντός εκτός εισαγωγικών υπάρχει μια εξέλιξη παραπάνω, δηλαδή γίνονται κάποια χτυπήματα και κάποιες λαβές, κάποια πράγματα περισσότερο από όσο θα γίνουν σε κάποια άλλα. Είναι εμφανής και προφανής η διαφορά. Οι πολεμικές τέχνες είναι φτιαγμένες για το δρόμο, είναι φτιαγμένες για αυτοπροστασία, έχουν άλλη κατάσταση, άλλη εξέλιξη, βασικά έχουν άλλο τρόπο εκπαίδευσης. Έτσι, δεν μπαίνει στο μυαλό του ασκούμενου καμία φάση αθλητικού προσδιορισμού, δεν μπορεί, ούτε και χρειάζεται ο δάσκαλος, έτσι, να του πει ότι μπορείς να κάνεις αυτά ή άμα θα χρειαστεί θα κάνεις εκεί. Όλες αυτά τα πράγματα που πρέπει να του διδάξει ο δάσκαλος είναι για το αν θα πρέπει, έτσι, πότε θα πρέπει και αν θα πρέπει να χτυπήσει κάποιον για να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Ενώ στην αντίθεση ο προπονητής αυτά που δείχνει στον αθλητή του έχουν να κάνουν με το πώς θα μπορέσει να κερδίσει πόντους, πώς θα μπορέσει να κάνει ένα καλό νοκάουτ για να μπορέσει να κερδίσει έναν αγώνα. Δεν μ' αρέσει να χρονοτριβώ, ούτε μ' αρέσει να φλιαρώ πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς φλιαρώ, είμαι φλιαρός, γι' αυτό και έχω και αυτό το κανάλι και αυτή την εκπομπή. Μιλάω πολύ, μ' αρέσει να μιλάω. Πιστεύω, κύριε Ορφανίδη, 83, ότι έχω απαντήσει στην ερώτηση, η οποία έχει απαντηθεί και πιο μπροστά σε άλλα βίντεο που έχω κάνει προγενέστερα, γιατί
Έχω φτάσει να έχω πάνω από 250 βίντεο αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου. Έχω μιλήσει και άλλες φορές σε διάφορα θέματα που έχουν αναπτυχθεί και έχουν χρειαστεί. Έχω αναφέρει μέσα για τις πολεμικές τέχνες και για τα μαχητικά σπορ ή γενικά για τα μαχητικά αθλήματα. Έχω κάνει αυτή την αναφορά και το διαχωρισμό μεταξύ των δύο. Έτσι, πιστεύω ότι έχω καλύψει, βασικά υπερκαλύψει το θέμα. Λίγο πολύ όλοι ξέρουν το τι είναι, απλά εγώ κάνω μία αναφορά και αναφέρομαι στο θέμα γιατί μου ζητήθηκε να αναφερθώ στο θέμα. Εάν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να με ξανακούσετε την επόμενη φορά. Πατήστε ένα like, κάντε ένα share, μία κοινοποίηση δηλαδή, ώστε να ακούσει και κάποιος άλλος αυτά που λέω. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάτης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.